Κύριε Παπαδάκη, δεν θα και δεν πρέπει να οροποιούμε την κατάσταση, αλλά κυρίως δεν πρέπει να κινδυνολογούμε και δεν πρέπει να δημιουργούμε συνθήκες πανικού στους πολίτες. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή την κατάσταση δεν λειτουργεί θετικά. Θα έλεγα ότι λειτουργεί ως συνιστόσα του αρνητισμού, γιατί επί της ουσίας δεν στηρίζει καμία προσπάθεια που γίνεται. Επί της ουσίας δεν μπορεί να συντονιστεί με τις αγωνίες των πολιτών και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι όλο αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια. Αυτό που σωστά είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, το ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε παράλληλα πολλές κρίσεις, χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους. Και δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι για το 2020 η ελληνική κυβέρνηση πήρε μέτρα στήριξης, τα οποία ανέρχονται στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζουν τα μέτρα στήριξης. Σήμερα μπορούμε να λέμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου, έστω με τους τρόπους αυτούς που ανοίγει, δίνει μια προοπτική. Βεβαίως, παράλληλα, το υγειονομικό είναι ακόμα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το αντιμετωπίζουμε με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν με τον καλύτερο τρόπο. Ήδη έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί, έχουν γίνει παραπάνω από 75.000 εμβολιασμοί στη χώρα μας. Επειδή, όπως ξέρετε, πηγαίναμε την όρμα της Ευρώπης, όπου τα εμβόλια διατίθενται ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε κράτους. Κάπως έτσι προχωράει και η Ελλάδα στον εμβολιασμό και πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο να έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός μέχρι το καλοκαίρι. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Παπαδάκη, γιατί μη γελιόμαστε, όσο και να θέλουμε να μιλάμε για το πώς η ελληνική οικονομία θα πρέπει να αποκτήσει παραγωγικές πηγές πλούτου άλλες, ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι ακόμα μια πολύ σπουδαία δραστηριότητα. Βέβαια.